Κοντά μα ο κύριο Δημήτρη Γρηγοράκη. Καλώ ήρθατε. τι κάνετε Καλό σα βρίσκω, καλή σεζόν, καλό χρονικό ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Όλα τα καλά, καλέ θεαματικότητε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα είμαστε εδώ γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι όλοι ξεφεύγουμε λίγο και τα παιδιά ξεφεύγουν πολλέ φορέ, αλλά. Φαίνεται πως γίνεται συνήθεια το να επιλέγουν ε, ε, οι μικρότερες ηλικίε αυτά που λέμε που δεν είναι τόσο υγι υγιεινές τροφές με αποτέλεσμα σιγά σιγά και σταδιακά το παιδί να παίρνει βάρος, να συνηθίζει αυτό το είδος διατροφής και να καταλήγει τελικώς να είναι παχύσαρκο. Ακριβώς. Και στην ε... Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην παιδική παχυσαρκία. Στο Χαρκόπιο Πανεπιστήμιο μελετήσαμε πριν από κάποια χρόνια τα επίπεδα στα οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ως λαός και βρήκαμε ότι 8, 8 παιδιά, 8% των παιδιών είναι παχύσαρκα, 33% είναι κεντρικά παχύσαρκα που σημαίνει ότι συγκεντρώνουν την, το βάρος στην περιοχή της κοιλιάς, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και για την παιδική ηλικία και για την ενήλικη ζωή. Και γενικά είδαμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Εξού και το Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Αντιμετώπιση τη ε, Παιδικής Παιδική Παξιαρχία, του οποίου βλέπουμε κάποιε τηλεοπτικέ διαφημίσει, βλέπουμε κάποια προσπάθεια. Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ, ω ελληνική διατροφολογική εταιρεία, να σα πω ότι η τελευταία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί είναι απαράδεκτη, είναι ατυχή. Διότι ναι. όταν ένα παιδί ε, δείχνει ένα παιδί το οποίο ε, λέει τρώω χολυστερίνη, τρώω, τρώω υπέρταση. Ε, δεν, δεν αμφισβητούμε την πρόθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράση για την Παχυσαρκία, αλλά σε κάθε περίπτωση το επικοινωνιακό του, επικοινωνιακό του στόχο είναι ακαθόριστο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που απευθύνεται, στη μητέρα, στου γονεί, στο παιδί. Αν απευθύνει στο παιδί, είναι ατυχέ. Ατυχέ θα το γιατί δεν, μπορεί, να... Να... μπορεί ε... να καταλάβει τι. Επιθετική διαφήμιση. Είναι μια αρνητική διαφήμιση. Είναι μια διαφήμιση την οποία το παιδί ποτέ δεν θα κατανοεί. Επομένω, είναι πιο πιθανό να, να στραφεί τελικά προ την εξέλιξη του προβληματό του παρά στην αναχέτησή του. Και βέβαια οι γονεί από την άλλη θα έπρεπε να έχουν μια διαφορετική στόχευση. Δεν σα ρωτήσω ένα σε αυτό το σποτ. Το... Σε καμία περίπτωση, αν και Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία και εκπαιδευτικά προγράμματα διαθέτει για την αντιμετώπιση τη παιδική παχυσαρκίας Και εννοείται ότι ασχολούμαστε και προσωπικά, εγώ ω διδάκτορ χαροκοποιού πανεπιστημίου, στο αντικείμενο τη παιδική παχυσαρκίας έχω ιδιαίτερη εξειδίκευση. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, είναι κληρονομικό ή είναι, είναι η διατροφή των παιδιών μα, Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο διότι βλέπουμε ότι ε, τα παιδιά που βρίσκονται σε περιβάλλοντα τα οποία. Α, εμπλέκεται εδώ βέβαια και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σε περιβάλλοντα τα οποία ευνοούν την α, υιοθέτηση ανθιγενών συνθήκων διατροφή, τελικά να πτήσουν υπέρβαρο, υπερβαρότητα παχυσαρκία. Επομένω, βλέπουμε ότι τελικά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό. Κύριε Γοράκη... υπάρχει και... και το γονίδιο βέβαια. έτσι. Ε, ναι, παίζει ρόλο και το γονίδιο, αλλά ένα θέμα είναι η, η διατροφή. Το άλλο ότι τα παιδιά μα δύσκολα αθλούνται πλέον. Έτσι. Δηλαδή ότι μένουν σε αυτά εδώ τα λιμπαρά, τα οποία τα βλέπουμε που είναι πολύ νόστιμα. Έτσι είναι νόστιμα πάνω θεμάτα. Αλλά από την άλλη δεν, δεν δε, δε αθλούνται, δεν μένουν πίσω. Κύριε υποφάτη, γενικά η, η, Ελλάδα ως χώρα δεν ευνοεί τις αθλητικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου. Δεν υπάρχουν χώροι αθλοπαιδίων. Τα παιδιά επιβαρύνονται με τρομερέ σχολικές υποχρεώσει, με τρο, τρομερέ ευθύνε. Δηλαδή ξε, ξεκίνησαν τα σχολεία πριν από μια εβδομάδα και βλέπουμε ότι τα παιδιά τρέχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει χρόνο. Δηλαδή, ναι, με να καλλιεργήσουμε τη μόρφωσή του, την παιδεία του και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά από την άλλη, η υγεία του, πώ κινείται, πού πηγαίνει. Πρέπει να βάλουμε όλα αυτά τα ερωτήματα και κυρίω να, δώσουμε, να, να στοχεύσουμε ηθική δράση κατά της, για την αντιμετώπιση τη παιδική παχυσαρκίας. Πρέπει να στοχεύσει πέρα από τι ανούσιε προβολέ και επικοινωνίε, να στοχεύσει στην ουσία. Δηλαδή να εκπαιδεύσει του εκπαιδευτικού, να εκπαιδεύσει του γονεί, να δώσουν χρόνο οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά. Δεν είναι τα πάντα διάβασμα. Υπάρχει και η υγεία των παιδιών, η οποία σιγά σιγά μεταβάλλεται προ το χειρότερο. Και ξέρετε ότι, ότι όταν το παιδί αναπτύξει παιδική παχυσαρκία, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχει υπαξιαρκία και στην ενήλικη ζωή του. Θα έχει υπέρταση, θα έχει κολυστερόλη, θα έχει διαβήτη. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση τη υγεία του ελληνικού πληθυσμού, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το πρόβλημα τη παιδική πανεξαρτησία. Άθληση, δι... ε, δραστηριότητε, ε, ενθάρρυνση τη κοινωνικότητα των παιδιών μέσω παιχνιδιών. Δηλαδή, θα σα πω κάτι: Όσοι είμαστε από μια γενιά, ίσω προηγούμενη, αλλά ευτυχή. Τα παιδιά λοιπόν αυτή τη γενιά παίξανε στου δρόμου κρυφτό, κυνηγητό, σκινάκι τα κορίτσια, ε, αμπάριζα τα γόρια. Ε, μακριά γαϊδούρα τα αγόρια. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν παιχνίδια κοινωνικοποίηση και αν μη τι άλλο κινητικά. Αυτά τα παιχνίδια πλέον εκλείπουν. Τα παιδιά εθίζονται στο κινητό. Τα παιδιά εθίζονται στου στους, στους, στους τηλεοπτικού του δέκτε, στι οθόνε. Αυτό δεν συνιστά υγεία. Αυτό συνιστά καθιστική ζωή και βέβαια ανάπτυξη του κινδύνου τη παξιαρχία. Μάστα. Μάστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μα λέτε. Είναι και κάτι άλλο. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύτηκε η διαφήμιση για τα junk food. Έτσι, να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα τη, τη δική τους, για τα σκουπίδια, δηλαδή αυτά τα οποία α, βρίσκονται α, στα ταχυφαγεία. Mm -hmm. Προσοχή, το ελληνικό σουβλάκι είναι μια πλήρης... Τροφή, βεβαίως, τροφή, ανώτερη, ανώτερη... Ανώτερη από τα σκουπίδια, τα, τα υπόλοιπα, ναι. Έτσι, έτσι. Εδώ όμως πρέπει να γίνει το ίδιο. Φυσικά πρέπει να γίνει το ίδιο, αλλά πρέπει, πρέπει να πούμε ότι αν, αν γυρίσουμε ένα σαβατιάτικο ή κυριακάτικο πρωινό στι τηλεοπτικέ διαφημίσει και αναλύσουμε το πόσε από αυτέ είναι διαφημίσει τροφίμων, θα δούμε ότι πάνω από το 60% των διαφημίσεων αυτών είναι τρόφιμα, είναι τρόφιμα τα οποία σε πολλέ περιπτώσει είναι κατάλληλα τρόφιμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακριβώ όπω σα έλεγα και πριν πρέπει η εθνική δράση για την αντιμετώπιση τη παιδική παξα... παξαρτία να πάρει όλο το πρόβλημα συνολικά, να δει τι διαφημίσει, να βάλει ένα φύρτο στι διαφημίσει. Πώ παλιότερα ε, απαγορεύσαμε ναι. τι ε, διαφημίσει καπνού, έτσι. Να μπουν ακ ακριβώ ίδια κριτήρια με βάση την ποιότητα μια τροφής η οποία απευθύνεται. Τη δεκαετία το τη δική μα, του 80, διαφημίζανε το πορτοκάλι, διαφημίζανε το μήλο, διαφημίζανε. Ε, της, ε, τους χυμούς από αυτά τα προϊόντα της ελληνικής γης. Τώρα διαφημίζονται ελεύθερα όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία πραγματικά έρχονται στους τραπέζι του παιδιού και τι να κάνεις στο παιδί, του, λέει θέλω μπέργκερ, φωνάζει το παιδί να, θέλω μπέργκερ το... Κοστάκι σου να και εμένα δεν μου παίρνει. Και εμένα δεν μου παίρνει. Θέλω αυτά τα τηγανιτά, τα, τα, τα πλαστικά που τρώω, τα κοτόπουλα. Τα σκουπίδια, τα σκουπίδια. Συγγνώμη, σκουπίδια έτσι. Σκουπίδια. Κουπίδια. Κουπίδια. Κυριολεκτικά όμω σκουπίδια. σκουπίδια. Και το κακό είναι Ή ότι. Ξέρετε, να ναι. τη φτιάξει την κοτομπουκιά εσύ σπίτι, με ωραίο ε, με αλευράκι, άλλα φρόντα. Αλευρά. Μόνη σου, σου. Η πιτική, η με σπιτική. το φιλέ, το κοτόπουλο και τα λοιπά. Που το, και το... να το τηγανίσει σε σωστό λάδι, σε <σχύ> <το> σωστή <σύνδρο, σχύ> ή στο φούρνο καλύτερα. <σχύ> Αλλά να το πάρει τώρα από εκεί που δεν ξέρει τι γίνεται. Το κακό, κύριε Υποφάντη, είναι ότι δυστυχώ και ήδη οι ίδιοι γονεί σε πολλέ περιπτώσει ενθαρρύνουμε αυτή την κακοσκήμενη διατροφική συμπεριφορά. Και αν βάλετε στην εξίσωση και του παππούδε και τι γιαγιάδε, οι οποίοι ακόμα και σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα επεμβαίνουν στην. πεινάει στη διαπι... το παιδάκι. Πρέπει να δώσει να φάει όσο πιο τσουποτό, τόσο πιο υγιές. Θα το ρίξει Έτσι θα το ρίξει μπόι και τα σχετικά. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η, εθνική, η παιδική παξαρκία είναι εθνική επιδημία, εθνική μάστιγα και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πάντα με προσεκτικέ κινήσει, αλλά και κυρίω με το τη δέουσα στόχευση. Αυτά είναι παχύσαρκα παιδιά, παχύσαρκοι ενήλικε με προβλήματα υγεία. Αυτό μα είπατε ουσιαστικά. Ξεκάθαρα. Κύριε, ξεκάθαρα, Αυτό μας... Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Λοιπόν, να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αναλυτικά και πάρα πολύ ωραία. Και όντω για τη διαφήμιση, πώ πρέπει να το ξαναδούνε.